Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, με τη χάρη του Κυρίου τη μελέτη μας πάνω στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και ερχόμαστε να δούμε τη συνέχεια που ακολουθεί τη θεραπεία της θυγατέρας της Χαναναίας γυναίκας. Και αυτό που ακολουθεί είναι μία ιστορία σε δύο μέρη. Πρώτον, οι πολλές θεραπείες που ο Χριστός πραγματοποιεί και δεύτερο, ο χορτασμός των 4.000 ανδρών πέρα από τις γυναίκες και τα παιδιά, των οποίων ο αριθμός δεν αναφέρεται. Αναγνωρίζω ότι την περασμένη Κυριακή ο επισκέπτης Κυρικάς μας μίλησε πάνω σε αυτήν την ίδια περικοπή. Ωστόσο, επιτρέψτε με και εγώ με τη σειρά μου να κηρύξω πάνω στην ίδια περικοπή και να την προσεγγίσω όμως από μια διαφορετική οπτική γωνία. Ήθε η χάρη του Κυρίου να μας μιλήσει όλους αναλόγως της ανάγκης που Εκείνος βλέπει στον καθένα και στην κάθε μια από μας. Θα σας παρακαλούσα να ανοίξετε το Λόγο του Θεού στο κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 29 μέχρι και το εδάφιο 39. Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, εδάφια 29 μέχρι και το 39. Και αυτός είναι ο Λόγος του Θεού σε μας. Ας ακούσουμε με προσοχή. Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και ήρθε κοντά στη λίμνη της Γαλιλαίας. Ανέβηκε σε ένα βουνό και καθόταν εκεί. Και πήγε και τον βρήκε κόσμος πολλής, έχοντας μαζί τους κουτσούς, τυφλούς, κοφάλαλους, κουλούς και άλλους πολλούς. Και τους έβαλαν μπρος τα πόδια του Ιησού και τους θεράπευσε. Έτσι το πλήθος θαύμασε που είδε κουφούς να ακούν και άλλαλους να μιλούν, κουλούς να γίνονται καλά, κουτσούς να περπατούν και τυφλούς να βλέπουν. Και δόξασαν τον Θεό του Ισραήλ. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους μαθητές του και τους είπε: «Σπλαχνίζομαι αυτόν τον κόσμο. 3 μέρες τώρα είναι μαζί μου και δεν έχουν τι να φάνε. Και δεν θέλω να τους διώξω νηστικούς, μην αποκάμουν στο δρόμο». Και του λένε οι μαθητές: «Πού να βρούμε εδώ στην ερημιά τόσα ψωμιά για να χορτάσει τόσος κόσμος?» Τους λέει ο Ιησούς: «Πόσα ψωμιά έχετε?» 7 και λίγα ψαράκια», του απαντούν. Και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσουν κατά γης για φαγητό, πήρε τα 7 ψωμιά και τα ψάρια, είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα έκοψε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές του και οι μαθητές στον κόσμο. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Και όταν μάζεψαν τα κομμάτια που περίσσεψαν, γέμισαν 7 καλάθια. Αυτοί που έφαγαν ήταν 4.000 άντρες χωρίς γυναίκες και παιδιά. Έπειτα άφησε τον κόσμο να φύγει, μπήκε στο καΐκι και ήρθε στην περιοχή της Μαγδαλά. Μέχρι εκεί, αγαπητοί μου, ο Θεός να ευλογήσει τον Λόγο του Αυτόν στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, καθώς ερχόμαστε τώρα να τον μελετήσουμε. Ο Ματθαίος ξεκινάει την αφήγησή του γράφοντας αρχικώς και δίνοντάς μας πληροφορίες για το σημείο όπου ο Χριστός βρίσκεται, το γεωγραφικό σημείο. Όπως θυμόμαστε από την προηγούμενη ιστορία, ο Ιησούς είχε ήδη αφήσει την περιοχή της Γαλιλαίας και είχε κατευθυνθεί βορειοδυτικά προς τα μέρη της Τύρου και Σιδώνας, όπου συνάντησε τη Χαναναία γυναίκα και της θεράπευσε την θυγατέρα. Τώρα, αφού τελείωσε με τη γυναίκα εκείνη και άνοιξε διάπλατα την πόρτα των ευλογιών της βασιλείας του προς τους εθνικούς, τους οποίους συμβόλιζε η Χαναναία, γυρίζει και από την βόρεια πλευρά της λίμνης Γαλιλαίας κατευθύνεται νότιο-ανατολικά. Διαβάσαμε, εδάφιο 29, κρατήστε τις γραφές ανοιχτές για να μπορείτε και εσείς να παρακολουθείτε. Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και ήρθε κοντά στη λίμνη της Γαλιλαίας. Ανέβηκε σε ένα βουνό και καθόταν εκεί. Ο Ματθαίος δεν μας λέει σε ποιο ακριβώς βουνό αναφέρεται, ώστε να προσδιορίσουμε το σημείο όπου βρίσκεται και όπου συμβαίνουν τα γεγονότα που ακολουθούν. Ο Μάρκος όμως, στη δική του αντίστοιχη αφήγηση, μας προσφέρει τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, διότι η γεωγραφική θέση του Ιησού, αγαπητοί μου, παίζει σημαντικό ρόλο στο σκοπό για τον οποίο ο Ευαγγελιστής γράφει την ιστορία
και για να μπορέσουμε να την κατανοήσουμε. Η γεωγραφία είναι θεολογία σε αυτό το σημείο. Μας λέει λοιπόν ο Μάρκος, κεφάλαιο 7 του Ευαγγελίου, το εδάφιο 31, πάλι έφυγε ο Ιησούς από την περιοχή της Τύρου και Σιδώνας και ήρθε στη λίμνη της Γαλιλαίας, περνώντας μέσα από την περιοχή της Δεκάπολης. Συνεπώς, το σημείο που βρίσκεται ο Ιησούς είναι η περιοχή της Δεκάπολης, στα νοτιοανατολική πλευρά της λίμνης, δηλαδή σε περιοχή καθαρά εθνικών. Βρίσκεται στα υψώματα της Δεκάπολης για να συναντήσει εκεί τα έθνη. Σήμερα αυτά τα υψώματα ονομάζονται υψώματα Γκολάν, για τα οποία έχουμε πολλές φορές ακούσει στις ειδήσεις. Εάν την Ανανέα γυναίκα τη συνάντησε στα γεωγραφικά όρια του Ισραήλ με την Τύρο και Σιδώνα και εκεί έλυσε για πρώτη φορά τον θεολογικό γόρδιο δεσμό, αποδεχόμενος τους εθνικούς και ευλογώντας τους με ανάλογες ευλογίες με εκείνες που πρόσφερε και στον Ισραήλ και ο Ισραήλ απολάμβανε, τώρα για πρώτη φορά προχωράει και μπαίνει σε γη καθαρά εθνική. Θα είναι η μοναδική φορά, αλλά αυτό δεν αλλάζει την ιστορία. Σημασία έχει ότι μπήκε και πρόσφερε ό,τι έδωσε προηγουμένως στον Ισραήλ. Ναι, ο Ισραήλ προηγείται ιστορικά, αλλά τα έθνη δεν αποκλείονται, ακολουθούν. Τώρα ήρθε η δική τους η ώρα να απολαύσουν τις ευλογίες του και η ιστορία πλέον δεν θα είναι η ίδια. Διαβάζουμε εδάφιο 30. «Και πήγε και τον βρήκε κόσμος πολλής, έχοντας μαζί τους κουτσούς, τυφλούς, κοφάλαλους, κουλούς και άλλους πολλούς, και τους έβαλαν μπρος τα πόδια του Ιησού και τους θεράπευσε». Μας εντυπωσιάζει το γεγονός, αγαπητοί μου, ότι με το που φτάνει στην περιοχή πηγαίνει ένα ολόκληρο πλήθος να το συναντήσει. Παρακάτω ο Ευαγγελιστής θα μας πληροφορήσει ότι μόνο οι άνδρες, εκτός από τα παιδιά και τις γυναίκες, ήσαν 4.000. Αν και δεν τον γνώριζαν προσωπικά, ωστόσο η φήμη του είχε φτάσει στα μέρη τους και μάλιστα αρκετά νωρίς. Ήδη πριν από την επί του όρους ομιλία του, διαβάζουμε λίγο πριν ξεκινήσει η επί του όρους ομιλία. Λέει ο Ματθαίος, η φήμη του απλώθηκε σε όλη τη Συρία. Του έφεραν όλους όσοι έπασχαν από διάφορα νοσήματα και τους τυραννούσαν κάθε είδους ασθένειες, όπως ακόμα δαιμονισμένους και επιληπτικούς και παράλυτους, και τους γιάτρευε. Και τον ακολούθησε πολλής κόσμος από τη Γαλιλαία, τη Δεκάπολη. Και ακόμη, ο Μάρκος μας πληροφορεί ότι ο δαιμονισμένος των Γεργεσών, μετά την απελευθέρωσή του, ακούστε, έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε γι' αυτόν ο Ιησούς. Και όλοι έμειναν κατάπληκτοι. Οπότε μπορεί οι περισσότεροι που ήρθαν εκείνη την ημέρα να μην τον είχαν γνωρίσει προσωπικά μέχρι εκείνη την ώρα, αλλά είχαν ακούσει τόσα γι' αυτόν. Η πίστη έρχεται από την ακοή. Με αποτέλεσμα, όταν έμαθαν ότι φτάνει στα μέρη τους, να τρέξουν πλήθη ολόκληρα να τον συναντήσουν, έχοντας μαζί τους, λέει ο Ματθαίος, κουτσούς, τυφλούς, κοφάλαλους, κουλούς και άλλους πολλούς. Μια φοβερή εικόνα, αγαπητοί μου, και περιγραφή του κόσμου μας αυτή, με κουτσούς, τυφλούς, κοφάλαλους, κουλούς και πολλούς άλλους που υποφέρουν. Η αμαρτία, βλέπετε, μετέτρεψε τον παράδεισο του Θεού σε νοσοκομείο τραυματισμένων και πληγωμένων ανθρώπων. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Και σήμερα βιώνουμε μια τέτοια πραγματικότητα. Πληγωμένη. Και φυσικά και ψυχικά. Και από την άλλη, δείχνει την πίστη αυτών των ανθρώπων στον Ιησού, την μόνη τους ελπίδα. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει, τη διπλή τους πίστη αποκάλυπταν, καθώς κουτσοί ανέβαιναν στο βουνό. Εύκολο είναι οι κουτσοί να ανέβουν ένα βουνό, ή οι τυφλοί. Και τίποτε άλλο δεν επικαλούνταν παρά μόνο να ριχτούν στα πόδια του. Και όντως διαβάζουμε,
Στη συνέχεια τους έβαλαν μπρος τα πόδια του Ιησού και τους θεράπευσε. Ο Ιησούς, αγαπητοί μου, θεραπεύει και γι' αυτό σε Αυτόν πηγαίνουν. Προσέξτε, δεν μιλάνε στην αρρώστια να τους εγκαταλείψει, όπως κάποιοι λένε, αλλά ρίχνουν τον εαυτό τους μπροστά στον Ιησού. Και ακούστε το κείμενο, και έριψαν αυτούς παρά τους πόδας του Ιησού, διότι μόνο Αυτός μπορεί να θεραπεύσει, αγαπητοί μου. Σε Αυτόν ελπίζουν, Αυτόν πιστεύουν, σε Αυτόν πηγαίνουν. Δεν μιλάνε στην αρρώστια, στον Χριστό πηγαίνουν και ο Χριστός μιλάει. Η εικόνα που ο Ματθαίος περιγράφει θυμίζει την εικόνα που ο προφήτης Ισαΐας περιγράφει και προφητεύει για τις ημέρες και το έργο του Μεσσία. Κεφάλαιο 35 του Ισαΐα. «Τότε τα μάτια θα ανοιχτούν των τυφλών και των κουφών τα αυτιά θα ακούσουν. Τότε ο χολός καθώς το ελάφι θα πηδά και η γλώσσα του κοφάλαλου θα τραγουδάει». Και λέει ακόμη για τους κουλούς. Κουλός δεν είναι μόνο εκείνος ο οποίος έχει ξερό χέρι. Κουλός είναι και εκείνος που έχασε το χέρι του, αγαπητοί μου. Όπως και ένας κουτσός θα μπορούσε να είχε χάσει το πόδι του. Ο Χριστός μόνο δεν ζωντανεύει ξερά χέρια, αλλά κάνει και προσθετική, αυξάνει τα αποκομμένα χέρια πολλών. Οπότε όλη αυτή είναι η εικόνα. Και ναι μεν αυτή η προφητεία αφορούσε τη διακονία του Μεσσία στον Ισραήλ, αλλά τώρα και μετά το άνοιγμα προς τα έθνη με αφορμή τη Χαναναία γυναίκα, αυτό που απολάμβανε ο Ισραήλ όλο αυτό το διάστημα, τώρα έχει φτάσει και στα έθνη. Αρχίζουν να το απολαμβάνουν και οι εθνικοί, δηλαδή εμείς, με πρωτοβουλία του ίδιου του Μεσσία, ο οποίος πηγαίνει στα δικά του τα μέρη, στα μέρη του σκότους, όπως μας λέει ο Λουκάς, και θεραπεύει όλους εκείνους που έκαναν τον κόπο να τον αναζητήσουν, και όταν έκουσαν ότι έφτασε στα μέρη τους, έτρεξαν να τον δουν και να απολαύσουν την ευλογία του. Τι όμορφη εικόνα θέτουν αυτοί οι άνθρωποι σε εμάς, να τρέξουν στον Χριστό, την μόνη τους ελπίδα. Έτσι το πλήθος θαύμασε που είδε κουφούς να ακούν και άλλαλους να μιλούν, κουλούς να γίνονται καλά, κουτσούς να περπατούν και τυφλούς να βλέπουν και δόξασαν τον Θεό του Ισραήλ. Αυτή η τελευταία φράση, δόξασαν τον Θεό του Ισραήλ, είναι σημαντική, αγαπητοί μου, καθώς επιβεβαιώνει ότι ο κόσμος που ο Ιησούς συναντά και διακονεί είναι εθνική, διότι είναι μια φράση μόνο οι εθνικοί που χρησιμοποιούν. Η φράση προέρχεται από τον Μωυσή όταν πήγε στον Φαραώ μαζί με τον αδελφό του τον Ααρών για να ζητήσουν από τον Φαραώ να αφήσει τον λαό Ισραήλ ελεύθερο να πάει να λατρέψει τον Θεό του στην έρημο. Διαβάζουμε εκεί στην Έξοδο κεφάλαιο 5. Μετά από αυτά ο Μωυσής και ο Ααρών πήγαν στον Φαραώ και του είπαν «Ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ λέει». Είναι μια φράση που μόνο η εθνική στους εθνικούς απευθύνεται. Στις πράξεις κεφάλαιο 13 ο Παύλος βρίσκεται στην Αντιόχεια της Πισιδίας και απευθυνόμενος σε εθνικούς λέει «Ο Θεός του λαού τούτου του Ισραήλ». Δεν χρειαζόταν να το πει στους Ισραηλίτες αυτό, αγαπητοί μου. Το λέει σε εθνικούς. Χρησιμοποιεί μια φράση την οποία καταλάβαιναν επειδή τη χρησιμοποιούσαν. Οπότε είναι μια ακόμη λεπτομέρεια που μας βεβαιώνει ότι ο κόσμος που ήρθε στον Χριστό εκείνη την ημέρα ήταν εθνική. Ο Χριστός βρισκόταν σε χώρα εθνικών. Και συνέχεια ο Ματθαίος μας εξιστορεί την διατροφή των 4.000 ανδρών και αγνώστου αριθμού γυναικών και παιδιών. Θυμόμαστε μια αντίστοιχη ιστορία λίγο νωρίτερα και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές μεταξύ των δύο ιστοριών. Ωστόσο υπάρχουν και πολλές ομοιότητες, αγαπητοί μου, όπως και στις δύο ιστορίες. Πριν από την διατροφή ο Χριστός θεράπευσε τους αρρώστους, και στις δύο ιστορίες προηγούνται θεραπείες και μετά είναι διατροφή. Στην πρώτη περίπτωση, στο κεφάλαιο 14, είναι Ισραηλίτες. Τώρα στη δεύτερη είναι εθνικοί. Ο Ισραήλ προηγείται χρονικά, οι εθνικοί ακολουθούν. Έτσι διαβάζουμε, εδάφιο 32, ο Ιησούς κάλεσε τους μαθητές του και τους είπε «Σπλαχνίζω με αυτόν τον κόσμο. Τρεις μέρες τώρα είναι μαζί μου και δεν έχουν τι να φάνε. Και δεν θέλω να τους διώξω νηστικούς, μην αποκάμουν στο δρόμο». Μας εντυπωσιάζει ότι ο κόσμος
Δεν έφυγε μετά τις θεραπείες. Δεν είπε, «Α, την θεραπεύτηκα, φεύγω τώρα». Αλλά παρέμεινε εκεί για να ακούσει τον Ιησού και να τραφεί πνευματικά. Και δεν έμεινε κάποιες ώρες. Και αυτό, αγαπητοί μου, ας μας βάλει λίγο σε σκέψη. Εμάς μας κουράζει το κήρυγμα, αν ξεπεράσει λίγη ώρα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έμειναν μία και δύο ώρες. Έμειναν τρεις ημέρες, διαβάζουμε. Για τρεις ημέρες ο Κύριος τους έτρεφε με το Λόγο του Θεού. Και αν θυμηθούμε το περιστατικό με την οικογένειά του, που έρχονται να τον πάρουν γιατί θεώρησαν ότι τα έχει χάσει και δεν μπαίνουν στο σπίτι μέσα όπου εκείνος διδάσκει και τον φωνάζουν να βγει έξω, και όταν του λένε η οικογένειά σου, η μητέρα σου και τα αδέρφια σου είναι έξω και σε ζητούν να βγεις, τότε εκείνος γυράζει και κοιτάζει όλους εκείνους που είναι γύρω του και κάθονται και τον ακούνε και λέει, ποια είναι η μητέρα μου, ποια είναι τα αδέρφια μου? Όποιος ακούει τον Λόγο του Θεού και τον κάνει, αυτός είναι η μητέρα μου, αυτά είναι και τα αδέρφια μου. Και αυτοί οι εθνικοί που μέχρι τότε δεν τον είχαν δει, αλλά μόνο είχαν ακούσει και πίστεψαν σε Αυτόν, τρεις ημέρες κάθονται παρά τους πόδας του Ιησού και τον ακούνε να μιλάει και να τρέφονται από αυτό που ακούνε και δεν σκέφτονται ότι έχουν πεινάσει και πρέπει να πάνε σπίτι και έχουν παιδιά και δουλειές. Σε έναν, και γι' αυτό ο Κύριος τους ευλογεί καθώς τους τρέφει. Όμως θυμάστε, σε έναν από τους πειρασμούς του Ιησούς είπε στον πειραστή, ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Και αυτό είναι σημαντικό. Και ο Χριστός έτρεφε, αγαπητοί μου, με το λόγο που έβγαινε από το στόμα του Θεού για τρεις ημέρες. Όμως να μην είμαστε πνευματικότεροι του Κυρίου. Δεν σημαίνει αυτό ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς ψωμί. Και αυτό το γνωρίζει ο Ιησούς και γι' αυτό σπλαχνίζεται τον κόσμο και δεν θέλει να τους διώξει νηστικούς, διότι ξέρει ότι δεν θα αντέξουν στον δρόμο, τρεις ημέρες πλέον είναι εκεί. Κοιτάξτε την ομορφιά του Ιησού, αγαπητοί μου. Ο Ιησούς όχι μόνο ενδιαφέρεται για την ψυχή του ανθρώπου, γι' αυτό και τους ταΐζει πνευματική τροφή για τρεις ημέρες, αλλά ενδιαφέρεται και για το σώμα του. Όχι μόνο θεραπεύει τους αρρώστους, αλλά ταΐζει και τους πεινασμένους. Δεν προσφέρει μόνο θεραπευτήριο, δεν προσφέρει μόνο σπουδαστήριο στον λόγο του, αλλά προσφέρει εδώ και κουζίνα, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο το παράδειγμα η Εκκλησία να ακολουθήσει, ώστε να σπλαχνίζεται τους αρρώστους, τους πεινασμένους, τους αναγκεμένους και βεβαίως να κηρύττει τον Λόγο του Θεού. Σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ακόμη και αν είχαν τρόφιμα όταν ήρθαν, τώρα όλα θα είχαν καταναλωθεί. Γι' αυτόν τον λόγο και ο Ιησούς δεν τους πρόσφερε το φαγητό ούτε την πρώτη ημέρα ούτε τη δεύτερη ημέρα, αλλά όταν ό,τι φαγόσιμο είχαν είχε πλέον εξαντληθεί, ώστε αφού προηγουμένως τους οδηγεί σε αυτή την ανάγκη να δεχτούν με μεγάλη προθυμία τη δωρεά του. Από την άλλη, ο Ιησούς, αγαπητοί μου, θα μπορούσε να ταΐσει τον κόσμο δίχως να ρωτήσει ή να ζητήσει ή να χρησιμοποιήσει τους μαθητές του. Δεν τους είχε ανάγκη, όπως δεν έχει και ανάγκη κανέναν ο Χριστός. Δεν έχει ανάγκη ούτε εσένα ούτε εμένα. Κανένας μας δεν είναι αναντικατάστατος. Όμως, ο Κύριος τους καλεί τους μαθητές, διότι από τη μία θέλει να τους διδάξει να μάθουν να διακονούν τους ανθρώπους. Και εδώ, γι' αυτό μελετάμε την ιστορία, μας καλεί να μάθουμε από το παράδειγμά του να διακονούμε τους ανθρώπους, αγαπητοί μου. Όχι μόνο να κηρύττουν, αλλά και να διακονούν. Όχι μόνο να κηρύττουμε, αλλά και να διακονούμε. Διότι ο ίδιος θέτει το παράδειγμα. Ο ίδιος είπε, ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για πολλούς. Από την άλλη, το κάνει για να αποκαλυφθεί το πρόβλημά τους, που είναι, βλέπετε, και το δικό μας το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα των μαθητών? Το βλέπουμε στη συνέχεια. Είναι η έλλειψη πίστης σε Αυτόν.
Όπως είναι και το δικό μας το πρόβλημα, συνεχώς πρόβλημα, συνεχές πρόβλημα. Έτσι οι μαθητές τον ρωτούν, πού να βρούμε εδώ στην ερημιά τόσα ψωμιά για να χορτάσει τόσος κόσμος? Βλέπετε και πάλι, όπως και στην προηγούμενη ιστορία με τη Χαναναία γυναίκα, πουθενά κάποιος τίτλος σεβασμού προς αυτόν, όπως για παράδειγμα, Κύριε, πού να βρούμε τόσα ψωμιά? Το Κύριε έχει πάει περίπατο. Για αυτούς ο Χριστός είναι, τον έχουν τόσο εξοικειωθεί που έχει πάψει να είναι ο Κύριος. Αντίθετα στα λόγια τους, κάποιος μπορεί επίσης να διακρίνει αμφιβολία, αδιαφορία ενδεχομένως ή και απάθεια. Η ερώτησή τους έχει δόσεις, θα λέγαμε, οχαδερφισμού. Έλα τώρα, πού να βρούμε τόσα ψωμιά εδώ στην ερημιά για τόσο κόσμο? Μα είναι δυνατόν, είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Είναι σαν να του λένε, είσαι με τα καλά σου ή σου έχει στρίψει λιγάκι? Δες που βρισκόμαστε. Πώς είναι δυνατόν σε αυτή την ερημιά να βρεθεί τόσο ψωμί? Εδώ χρειάζεται λίκες ψωμί. Βλέπετε, ούτε κάθισαν να κουράσουν λίγο το μυαλό τους ή να δείξουν κάποιο σεβασμό ασχολούμενοι με την ερώτηση του Ιησού. Δεν τη σκέφτονται, απλώς απαντούν. Και απαντούν ανόητα. Ενδεχομένως σκέφτονται και τη βολή τους. Γιατί η διατροφή όλων αυτών θέλει και ανθρώπους. Θα σημαίνει και κούραση. Μήπως τους μοιάζουμε πολλές φορές, αγαπητοί μου? Ενδεχομένως να υπάρχει και μια δόση ρατσισμού στη συμπεριφορά τους. Να ενοχλούνται όχι μόνο που βρίσκονται σε εθνικό περιβάλλον, αλλά και με τη σχηματιζόμενη προοπτική, γιατί ξέρουν τον Ιησού ότι θα τους ταΐσει. Και δεν θέλουν να διακονήσουν ειδωλολάτρες, αμαρτωλούς, εθνικούς. Όμως το χειρότερο από όλα είναι το πόσο γρήγορα ξέχασαν. Νομίζουν οι ίδιοι με την ερώτησή τους, όπως είπαν προηγουμένως, ότι ο Ιησούς δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Αλλά τελικά είναι αυτοί που έχασαν την επαφή τους με την πραγματικότητα, γιατί ξέχασαν ποιος είναι ο Ιησούς. Εκείνοι μόνο βλέπουν το περιβάλλον, αλλά ξέχασαν ποιος είναι ο Ιησούς. Λίγο νωρίτερα πάλι σε μια ερημιά, λίγο μερικά εδάφια νωρίτερα, σε μια ερημιά με λιγότερα ψωμιά, με μεγαλύτερο πλήθος, το είχαν δει. Ήδη τα είχαν μοιράσει τα ψωμιά. Ο Ιησούς ευλόγησε και τάισε 5.000 μόνο οι άνδρες. Και δεν ξέρουμε τον αριθμό των γυναικών και των παιδιών. Και θα περίμενε κανείς να τα θυμούνταν αυτά. Αλλά πόσο γρήγορα το ξέχασαν. Ίσως ένας λόγος, αγαπητοί μου, που ο Ματθαίος βάζει τις δύο ιστορίες τη μια λίγο μετά την άλλη, είναι για να αναδείξει το διαχρονικό πρόβλημα των μαθητών. Και το πρόβλημα των μαθητών, το διαχρονικό, είναι η αμνησία που οδηγεί και στην απιστία. Το ίδιο ήταν το πρόβλημα και του λαού Ισραήλ. Ξανά και ξανά, ενώ είδαν τον Θεό να τους ευλογεί, να τους δίνει εκείνα τα οποία είχαν ανάγκη, κάθε φορά όμως που την επόμενη φορά θα έρχονταν μπροστά σε προβλήματα, άρχισαν να γκρινιάζουν, ξεχνούσαν. Γι' αυτό και ο Θεός επανειλημμένος είχε πει μέσω του Μωυσή, να θυμάστε, να θυμάστε. Και αυτό είναι το δικό μας το πρόβλημα. Γιατί μπροστά σε κάθε εμπόδιο και πρόκληση ξεχνάμε, αγαπητοί μου, και αρχίζουμε να αναστατωνόμαστε και αμφιβάλλουμε. Οι μαθητές προηγουμένως βίωσαν τη διατροφή των πιστών, των 5.000, συγγνώμη. Θα περίμενε λοιπόν κανείς να θυμούνταν και να μην συμπεριφέρονταν όπως συμπεριφέρθηκαν. Όμως, μετά από λίγο διάστημα, πάλι τα ίδια. Αμφιβολία, αμφισβήτηση, ερωτηματικά. Όπως και εμείς. Να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε πρόβλημα, αγαπητοί μου, αμνησίας του Θεού. Και αυτός είναι ένας επιπρόσθετος λόγος που η Γραφή είναι τόσο ευλογημένη. Η Γραφή λέει την αλήθεια
δίχως, όπως λέω πολλές φορές, να μυθοποιεί, να αγιοποιεί και να εξειδανικεύει κανέναν, ακόμη και τους Αποστόλους. Για φανταστείτε, Απόστολος Πέτρος ήταν εκεί, ο Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, ο Ιωάννης ο Θεολόγος και όλοι αυτοί τους οποίους θαυμάζουμε. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει, θαύμασε την αγάπη τους, εννοεί των μαθητών, για την αλήθεια. Διότι ενώ γράφουν για τον εαυτό τους, δεν κρύβουν τα ελαττώματά τους, αν και είναι μεγάλα τα ελαττώματα. Και το ελάττωμά τους είναι η αμνησία και η απιστία τους. Αλλά βλέπετε, όλα αυτά τα γράφουν μετά που έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο και δεν ντρέπονται να αποκαλύψουν ποιοι πραγματικά ήσαν και συνεχίζουν να είναι. Και ενώ έτσι συμπεριφέρονται οι μαθητές και θα είχε κάθε δίκιο ο Ιησούς αγανακτισμένος μαζί τους και αισθανόμενος προσβολή που τα ξέχασαν τόσο γρήγορα, να τους αφήσει και να κάνει ό,τι θα κάνει μόνος του ή να καλέσει μερικούς από τους, το πλήθος να βοηθήσουν, δεν το κάνει. Όχι μόνο δεν τους επιπλήττει, όχι μόνο τους συγχωρεί για την άσχημη συμπεριφορά τους, προχωράει ακόμη πιο πέρα και τους βάζει στο παιχνίδι. Όσο και αν δεν το άξιζαν, αγαπητοί μου, όσο και αν συνεχώς αποδείκνυαν με τη συμπεριφορά τους ότι τελικά ήσαν αχρίοι δούλοι, ωστόσο ο Ιησούς δεν τους απορρίπτει για να χρησιμοποιήσει εκείνους που θεωρητικά το αξίζουν, επειδή έχουν πίστη, έχουν ικανότητες, είναι πρόθυμοι. Ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι, αγαπητοί μου. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που αξίζουν να είναι στο έργο του Θεού. Αλλά ο Χριστός το κάνει για να δείξει ότι τελικά όλα είναι χάρις. Προσφέρει την ευλογία σε ανθρώπους που δεν το αξίζουν. Και έτσι, αντί να του ζητήσει εξηγήσεις και εξομολογήσεις, αντί να ασχοληθεί με όλα αυτά όπως κάνουμε εμείς, του ζητάει να του πούν για τις προμήθειες που έχουν. Πόσα ψωμιά έχετε? Θυμάστε, στο Μωυσή που προσπαθούσε να δικαιολογήσει την ανικανότητά του και την έλλειψη εφοδίων εκεί στην καιόμενη και μη κατακαιόμενη βάτο, ο Θεός τον ρωτάει στο τέλος, τι είναι αυτό που κρατάς στο χέρι σου, Μωυσή? Και αυτό που κρατούσε και ήταν το μόνο που κατήχε, ήταν το ραβδί του, ποιμενική του ράβδος. Ο Θεός, αγαπητοί μου, ποτέ δεν ζητάει να του προσφέρουμε κάτι που μας ξεπερνάει, αλλά πάντα κάτι που έχουμε, όσο απλό κι αν είναι. Για τον Μωυσή ήταν ένα ραβδί, τίποτε άλλο δεν ήταν. Αλλά μπροστά στον Θεό, όταν το πρόσφερε ο Μωυσής, εκείνο το ραβδί έγινε φίδι. Και με εκείνο το ραβδί πολέμησε τον Φαραώ. Ο Θεός, αγαπητοί μου, ποτέ δεν ζητάει να του προσφέρουμε κάτι που μας ξεπερνάει ή που δεν το έχουμε. Πάντα ζητάει αυτό που έχουμε, και αυτό που έχουμε μπορεί να θεωρούμε είναι το πιο ευτελές. Τι είχαν οι μαθητές? 7 ψωμάκια και μερικά ψαράκια. Τι είχε ο Μωυσής? Ένα ραβδί. Τι έχεις εσύ να προσφέρεις στον Θεό? Δεν μπορεί, κάτι έχεις. Ένα από τα χαρίσματα που σου έχει προσφέρει. Το ερώτημα δεν είναι αν το έχεις, το έχεις. Το ερώτημα είναι και το προσφέρεις. Έτσι ώστε ο Θεός να το πάρει και να το χρησιμοποιήσει και να το πολλαπλασιάσει για να αυξηθεί η βασιλεία του, να ευλογηθεί ο πλησίον σου και να χαρείς εσύ. 7 και λίγα ψαράκια το απαντούν, εδάφιο 34. Προσέξτε, δεν μιλούν για ψάρια, αλλά για ψαράκια. Στο κείμενο διαβάζουμε 7 και ολίγα ιχθύδια. Δηλαδή, 7 αναφέρονται στα ψωμιά και δεν τολμούν να πούν ψωμάκια, διότι ο ίδιος μίλησε για άρτους. Και να, λίγα ψαράκια, τίποτα δηλαδή. Είναι σαν να του λένε. Πώς είναι δυνατόν, αγαπητοί μου, οι μαθητές να αποτυχάνουν σε αυτόν τον βαθμό? Πώς είναι δυνατόν να αποτυχάνουμε και εμείς, ώστε συνεχώς η πιστότητά μας σε Αυτόν να είναι ζητούμενο? Εδάφη 35. Και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσουν κατά γης για φαγητό, πήρε τα 7 ψωμιά και τα ψάρια. Βλέπετε τώρα,
Δεν είναι ψαράκια, δεν είναι ηχθίδια, είναι ψάρια στα χέρια του Χριστού. Είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα έκοψε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στον κόσμο. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Όπως την προηγούμενη φορά, έτσι και τώρα, αφού ζήτησε τον κόσμο να καθίσει, πήρε το ψωμί και τα ψάρια και προσευχόμενος προς τον Πατέρα για την πλούσια δωρεά του, τον ευχαριστεί, θέλοντας και πάλι παράδειγμα σε εμάς να ακολουθήσουμε, να ευχαριστούμε με προσευχή τον Θεό για το φαγητό που απολαμβάνουμε, αγαπητοί μου. Είναι δώρο, μην το ξεχνάμε. Είναι δώρο που το έχουμε γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Θα μπορούσαμε κάπου αλλού να ζούμε όπου η πείνα θερίζει. Και είναι δώρο που το απολαμβάνουμε γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να φάνε. Κάποιοι ταΐζονται με καλώδια. Κάποιους ταΐζουν από την μύτη. Εσύ και εγώ σήμερα με το στόμα μας τρώμε και η γλώσσα μας και ο ουρανίσκος μας γεύονται όλες εκείνες τις νοστιμιές. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το δώρο. Εύκολα μπορεί να μας το πάρει και να μην το έχουμε. Στη συνέχεια δίνει την τροφή στους μαθητές. Εκείνοι να το μοιράσουν στον κόσμο. Και αυτή είναι μια φοβερή εικόνα, αγαπητοί μου, της Εκκλησίας. Ως μαθητές του καλούμαστε και εμείς να είμαστε διάκονοι του μέσα στον κόσμο μας. Να είμαστε τα δικά του τα κανάλια από την οποία η αγάπη του και το ενδιαφέρον του για τον κόσμο σε λόγο και σε έργο μεταφέρονται και διαχέονται προς τον κόσμο. Όχι συνεχώς να ζητάμε για τον εαυτό μας, αλλά εμείς να είμαστε τα κανάλια μέσα από τα οποία διαχέεται η αγάπη του Χριστού για τον κόσμο. Εδάφιο 37. Και όταν μάζεψαν τα κομμάτια που περίσσευσαν, γέμισαν 7 καλάθια. Αυτοί που έφαγαν ήταν 4.000 άντρες χωρίς γυναίκες και παιδιά. Όπως και την προηγούμενη φορά, έτσι και τώρα το φαγητό που περίσσεψε δεν πετάχτηκε. Γιατί το φαγητό είναι ιερό, αγαπητοί μου. Αλλά συγκεντρώθηκε για να καταναλωθεί στο επόμενο γεύμα. Δεν πετάμε τροφή. Η σπατάλη τη τροφή στο δυτικό κόσμο αποτελεί ένα ανήθικο φαινόμενο των ημερών μας και της ευημερίας που ο Θεός επέτρεψε να έχουμε. Και εμείς δεν εξαιρούμαστε εδώ στην Ελλάδα. Σας διαβάζω από ένα άρθρο πριν από 2 χρόνια εφημερίδας. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα κάθε πολίτης πετάει 44 κιλά φαγητού, ενώ συνολικά η ετήσια σπατάλη τροφίμων στη χώρα μας ανέρχεται περίπου στα 474 εκατομμύρια κιλά. Για φανταστείτε τι πετάμε. 474 εκατομμύρια κιλά τροφής. Ο αντίστοιχος βέβαια μέσος όρος κατά άτομο είναι 278 κιλά για τη ΣΥΠΑ, ακόμη τραγικότερη, και 361 κιλά για την Αυστραλία. Όταν την ίδια ώρα πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι υποσιτίζονται. Κλείνει την αφήγηση ο Ματθαίος. Έπειτα άφησε τον κόσμο να φύγει, μπήκε στο καΐκι και ήρθε στην περιοχή της Μαγδαλά. Και πάλι ο Χριστός, όπως και την προηγούμενη φορά, δεν τους εγκαταλείπει μετά την διακονία του. Δεν λέει, αγαπητοί μου, έπειτα άφησε τον κόσμο, μπήκε στο καΐκι και ήρθε στην περιοχή της Μαγδαλά. Αλλά λέει, έπειτα άφησε τον κόσμο να φύγει, μπήκε στο καΐκι και ήρθε στην περιοχή της Μαγδαλά. Και αυτό, γιατί αυτός είναι ο οικοδεσπότης. Ξεπροβοδίζει τον κόσμο. Όπως το κάνουμε και εμείς όταν έχουμε επισκέπτες στο σπίτι μας. Ο Χριστός ξεπροβοδίζει τον κόσμο, τους χαιρετάει και στο τέλος που έχουν φύγει όλοι, τότε μπαίνει στο καΐκι για να φύγει. Και τι φοβερό παράδειγμα πάλι αξιοπρέπειας, σεβασμού και φροντίδας προς τον άλλον, και τι παράδειγμα προς εμάς να ακολουθούμε ώστε να χαιρετάμε ο ένας τον άλλον και ιδιαίτερα τους επισκέπτες μας εδώ στην Εκκλησία. Και με ενοχλεί, αγαπητοί μου, που πιστοί άνθρωποι όταν τελειώνουμε θα πάρουν τον καφέ τους ή και ίσως χωρίς και εκείνον και σηκώνονται φεύγουν χωρίς να μείνουν 2 λεπτά να μιλήσουν σε κάποιον άλλον, να πούνε ένα λόγο ενθάρρυνσης, να στηρίξουν κάποιον ηλικιωμένο ή τους επισκέπτες να τους καλωσορίσουν. Ο Μάρκος στη δική του αφήγηση κλείνει
με τα εξής λόγια. Υπερβολικά εντυπωσιασμένοι οι άνθρωποι εκεί έλεγαν «Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα». Αγαπητοί μου, τι φοβερός επίλογος στην ιστορία. Ο Κύριος όλα τα τακτοποιεί ωραία. Διακονεί και τους εθνικούς, καλωσορίζοντας τους στην εκκλησία του και καταργώντας με αυτόν τον τρόπο κάθε είδους ρατσισμό και διαίρεση μέσα στο σώμα της εκκλησίας, για να γράψει λίγο αργότερα ο Απόστολος Παύλος εκείνα τα φοβερά, τα όμορφα τα λόγια. Δεν υπάρχει πλέον Ιουδαίος και Έλληνας, εθνικός δηλαδή, ειδωλολάτρης. Δεν υπάρχει δούλος και αφεντικό και ελεύθερος. Δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Όλοι είσαστε ένας χάρη στον Ιησού Χριστό. Και αφού ανήκετε στον Χριστό, δηλαδή στην εκκλησία του, είστε τώρα απόγονοι του Αβραάμ, όχι μόνο οι Ισραηλίτες, αλλά και εσείς πνευματικά παιδιά του Αβραάμ και κληρονόμοι της ζωής, όπως την υποσχέθηκε ο Θεός όταν έδινε τη διαθήκη του στον Αβραάμ και του έλεγε μέσα από εσένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Γένεσης κεφάλαιο 12 εδάφιο 1. Και δεύτερο, όλα τα τακτοποιεί ωραία, διότι δεν απορρίπτει τους ανάξιους όπως οι μαθητές, αλλά τους δέχεται, τους συγχωρεί και τους τιμά, αναθέτοντας σε αυτούς την υπόθεση της βασιλείας του στη γη, διότι στη βασιλεία του, αγαπητοί μου, όλα προσφέρονται στη βάση της χάρης του, διότι όλοι είμαστε ανάξιοι τελικά και ό,τι έχουμε είναι μόνο χάρις. Έτσι, για να γράψει ο Απόστολος Παύλος, κανένας δεν μπορεί να καυχηθεί. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους. Να είστε καλά.